Επειδή τα πρώτα δύο περιστατικά μάλλον στερήσαν τη χαρά το να μιλήσουμε και για θεραπεία, τα επόμενα δύο νομίζω θα σας αποζημιώσουν. Σκεφτείτε το πρώτο περιστατικό με ελάχιστες διαφοροποιήσεις στο ιστορικό του. Λοιπόν, η ίδια κυρία με τα ίδια συμπτώματα, αλλά είναι 56 χρονών και είναι χείρα από τριετίας. Και αυτή η πρώτη επίσκεψη ουρολόγου και αυτή η ακράτεια ούρων με τα στοιχεία αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, με έντονη, με επιτακτικότητα κατά την ούρηση, με ακράτεια από έπηξη, με συχνουρία 10 με 12 φορές, νυκτουρία 3 φορές, με μικρού, πολύ μικρού βαθμού ακράτεια πάλι κατά την προσπάθεια, λίγες σταγόνες που δεν την απασχολούν. Εκείνο που την απασχολεί είναι το πρόβλημά της, ότι πρέπει να κάνει mapping των χώρων για τουαλέτες, όπου βγει έξω, δεν μπορεί να βγει έξω, δεν μπορεί να κοινωνικοποιηθεί όσο θα ήθελε κτλ. Και αυτή, χωρίς κάθος ουρήσεως ή επώδυνη πλήρωση της κίστης, με σπάνια επεισόδια λοιμόξεων και χωρίς εξέταση ουρών την τελευταία διετία. Το ιατρικό ιστορικό, ό,τι είπαμε και προηγουμένως, δύο φυσιολογικοί τοκετοί, υπερκινητικότητα της ουρήθρας, απουσία υπερκινητικότητας της ουρήθρας, μια ισχύ μειών πυελικού εδάφους 3 στα 5, πολύ μικρού βαθμού κυσταιοκύλη, απουσία πρόπτωση της μήτρας, ήπια θετικό το stress test και πάλι σε όποια θέση με γεμάτη την κίστη και μετά από 6 επαναλήψεις βήχα. Και αυτή πάλι αρτηριακή υπέρθεση υπό εξαετίας, υπό αγωγή, χωρίς φάρμακα τα οποία επηρεάζουν την έντονα τη διούρηση, με σαχαρώδη διαβήτη και αυτή υποαγωγή από εξαετίας, με φαρμακοθεραπεία από το στόμα της, ο οποίος όμως είναι ρυθμισμένος. Αυτή η κυρία είναι λίγο παχουλούτσικη, είναι 1,68 στο ύψος και ζυγίζει 85 κιλά. Και βάζουμε πάλι την πιθανή διαγνωστική προσέγγιση στην κυρία αυτή. Και πάλι το ερώτημά μας είναι τι θα κάνατε από όλες αυτές τις εξετάσεις. Θα τις κάνετε όλες μαζί, θα κάνετε κάποιες συγκεκριμένα, πάλι με βάση αυτά που είπαμε προηγουμένως. Οκ, θα τα πω εγώ τότε. Λοιπόν, επιβεβαίωση γυναικολογικής εκτίμησης κλινικά, φυσιολογική αυτή τη φορά η αντρινευρολογική εκτίμηση, φυσιολογική γενική και καλλιέργεια ούρων αυτή τη φορά, έγινε και υπερηχογράφημα χωρίς ευρήματα από τους νεφρούς και την κίστη. Ουρομετρία, μια ουρομετρία οκ, θα λέγαμε, με ένα μια μέγιστη ροή 15 ml σεκόν, με έναν ουρούμενο όγκο 180 ml και χωρίς υπόλοιπο μετά ούρηση. Τι διάγνωση θα βάζατε σε αυτή την κυρία? Λοιπόν, με τι διάγνωση αυτή και με αυτά τα στοιχεία που ακούσατε προηγουμένως και με την ήπιου βαθμού ακράτη από προσπάθεια, θα προχωρούσατε σε κάποια από αυτές τις θεραπείες? Συμπεριφορική θεραπεία με ρύθμιση πρόσωψης υγρών, απώλεια βάρους, προγραμματισμό ουρήσεων, καθυστέρηση ούρησης, φυσικοθεραπεία μειών πυελικού εδάφους, χορήγηση αντιχολινεργικού, τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης, χειρουργική διώθηση της κυσταιοκύλης που έχει, συνδυασμό της χειρουργικής διώθησης κυσταιοκύλης με την ταινία ελεύθερης τάσης. Τι πιστεύετε ο κύριος? Παρακαλώ. Το 1 και 3 πιστεύω. Το 1 και 3, δηλαδή συμπεριφορική είναι αντιχολινεργικό. Το ίδιο και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, η κυρία είναι αρκετά δραστήρια και όντως θέλει το ελάχιστο επεμβατικό για την περίπτωσή της. Θέλει να δοκιμάσει και μπαίνει σε περιορισμό νυχτερινής λήψης υγρών, σε πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και σύστημα διαδερμικής χορήγησης οξυβουτινίνης. Τρεις μήνες αργότερα, όπως είχαμε πει να έρθει, έρχεται στο ραντεβού της και αναφέρει ότι έχει βελτιωθεί η ακράτειά της από προσπάθεια, δεν έχει πλέον αυτό, όμως έχει πολύ μικρή μόνο βελτίωση της ακράτειας, της ημερήσιας ακράτειας και της νυκτουρίας. Επίσης μας αναφέρει ότι στις τρεις εβδομάδες σταμάτησε να χρησιμοποιεί το σύστημα TTS οξυβουτινίνης γιατί παρουσίαζε έντονη δερματίτιδα. Τι θα κάνετε στην περίπτωση αυτή? Θα συνεχίζετε τη φυσικοθεραπεία του πυελικού εδάφους, θα αλλάζετε αντιχολινεργική αγωγή σε κάποιο από το στόματος φάρμακο οξυβουτινίνη που πιάνει μη 1 και μη 3 υποδοχής, τολτεροδίνη που πιάνει μη 2 και μη 3 υποδοχής, δαρυφενακίνη που πιάνει τους μη 3 υποδοχής μόνο, σολυφενακίνη που πιάνει κυρίως μη 3 και λίγο μη 1. Θα προχωρούσατε κατευθείαν σε χειρουργική διόρθωση της κυσταιοκύλης και ταινία ελεύθερης τάσης. Θα αρχίσετε να συζητάτε μαζί της μια πρόταση για εναλλακτικές θεραπείες όπως παραουρηθρική εμφύτευση διογκωτικών παραγόντων, εξωτερικών νευροερυθισμών, νευροδιέγερση ιερών ριζών ή και ενδοκιστική ένεση εναντικής τοξίνης.
Ορίστε. Ο κύριος. Θα δοκίμαζα να αλλάξω το αντιχρονολογικό, επιλέγοντας ένα από αυτά τα τελευταία που έχετε βάλει, τα οποία είναι λίγο πιο ειδικά. Και βέβαια θα συζητούσα το τελευταίο πλέον σιγά-σιγά, σε περίπτωση που θα αποτύχανε αυτό και έχω και τη δυνατότητα να κάποιος να ασχοληθεί είτε με την υπερδιέγερση των, νευροδιέγερση των ιερών ριζών ή ακόμα και το, τελευταίο. Αλλά το... Ναι. Λοιπόν, έτσι και μεταξύ των δύο, τι πιστεύετε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό? Των δύο τελευταίων ανακτικών. Αυτά που είπατε, ναι, μεταξύ των δύο. Πού δεν καταλήγατε? Τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε από μελέτες, αυτό το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό είναι η, διέγερση των ιερών ριζών. Τα άλλα είναι ακόμα από όσο τουλάχιστον ξέρω από. Πιστεύετε με νευροκαταστολή ουσιαστικά, αυτό εννοούμε, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή επαναεκπαίδευση τη κίστη στην ουσία. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Άλλο είναι αυτό. Μισό λεπτό, λίγο μην μπερδέψατε. Ιερών ριζών. Δηλαδή πιστεύετε ότι ένα. Δηλαδή πιστεύετε ότι μία ηλεκτροκαταστολή θα, σε σχέση με την αλλαντική τοξίνη? Δεν έχω την εμπειρία, δεν έχω δώσει κανένα από αυτά, έτσι. Ναι, νομίζω ότι σωστά. Σωστά είναι, πάνε, μέσα στα guidelines λένε ότι είναι η έγκυρη θεραπεία, εγκεκριμένη θεραπεία β' γραμμής είναι ο νευροερυθισμός, έτσι. Λοιπόν, η κυρία είναι δυναμική, προχωράει, χάνει 10 κιλά με δίαιτα. Συνεχίζει τη φυσικοθεραπεία, συντηρεί στο σπίτι, επειδή βελτιώθηκε η ακράτειά της από προσπάθεια, δεν χάνει πλέον στο βήχα και είχε και μικρή βελτίωση, όπως είπαμε, στα υπόλοιπα. Λοιπόν, επειδή όμως τα φάρμακα τα καινούργια είναι μεν πιο εγκλητικά, αλλά είναι και αρκετά πιο ακριβά και δεν ήθελα να πληρώνω τόσα λεφτά, της γράψαμε οξυπουτινίνη την παλιά, 5 μιλιγκράμμ 3 φορές την ημέρα, την οποία μας λέει ότι μετά 2 εβδομάδες αναγκάστηκε να τη διακόψει γιατί είχε έντονη ξηροστομία και δυσκυλιότητα. Και μετά φυσικά προχωρήσαμε στα πιο εκλεκτικά φάρμακα. Δερυφενεκίνη 7,5 μιλιγκράμμ για ένα μήνα. Θεωρείτε ότι είναι αρκετό? Βελτίωση συμπτωμάτων 25% και ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Δοκιμάσαμε σωληφενακίνη 5 μιλιγκράμμ για 2 μήνες και πάλι μια βελτίωση 25% και ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Τι θα κάνετε παρακάτω? Θα δοκιμάζετε κάποιο άλλο αντιχολινεργικό που υπάρχει? Θα κάνετε τη τυπολοποίηση της δόσης της δαρυφενακίνης ή της ολιφενακίνης? Θα προχωρούσετε σε χειρουργική αντιμετώπιση, όπως είπαμε πριν? Θα αρχίσετε πάλι να συζητάτε λίγο πιο έντονα τώρα τις εναλλακτικές θεραπείες β' γραμμής? Και τώρα η ασθενής έρχεται και μας λέει ότι, γιατρέ, βρήκα καινούριο άντρα τώρα και επίγομαι πλέον. Θέλω να αντιμετωπίσω τα προβλήματά μου αυτά όσο γίνεται πιο τέτοιο, να ενταχθώ πάλι στο κοινωνικό σύνολο. Τι πιστεύετε? Πρώτα την τυπολοποίηση πιστεύω και μετά τα... Οι υπόλοιποι. Δηλαδή πιστεύετε ότι ενώ έχει πάρει τώρα συντηρητικές αγωγές, μία πάλι προσπάθεια συντηρητικά με χαπάκια ή με επιδερμικά επιθέματα θα αλλάξει? Όχι, όχι. Από τη στιγμή που έχουμε αξιοποιήσει τη μικρή δόση είτε της δαρυφενακίνης είτε της σωληφενακίνης με μόνο λίγες ανεπιθύμητες, πιστεύω ότι δικαιούμαστε να δοκιμάσουμε, να δούμε πόσο αυξάνουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Ο συνάδελφος στο τέλος. Όχι, ζητάει λύση στο πρόβλημα. Ζητάει να χειρουργηθεί και τη λύση στο πρόβλημα είναι να χειρουργηθεί. Τι χειρουργείο να χειρουργηθεί? Η κυστεοκύλητης και η ακράτεια που έχει. Η κυστεοκύλητης είναι μόλις πρώτου βαθμού. Και η ακράτειά της είναι, θα λέγαμε, μεικτού τύπου. Πιστεύετε δηλαδή, διορθώνοντας, κάνοντας ανόρθωση της ουρίθρας ή του αφιένα της κίστης, θα μπορούσαν να διερχηθούν και οι δύο τύποι ακράτειας? Να κάνει νευροδυναμικό προηγουμένως. Άρα θα θέλατε λίγα περισσότερα στοιχεία ναι, να προχωρήσετε. Είναι νευροδυναμικό έλεγχο. Συνάδελφος. Ναι. Έτσι κι αλλιώς η κυρία δηλώνει ότι όσον αφορά για τη στρες ακράτεια, την αντιμετωπίζει ικανοποιητικά σύμφωνα με την επιθυμία της. Επομένως, η χειρουργική αντιμετώπιση λογικά δεν έχει θέση. Επειδή όμως θέλει και μια ποιότητα ζωής, πιστεύω, με το νέο της σύζυγο από εδώ και πέρα, κατά τη γνώμη μου, αν και δεν έχω καμία εμπειρία, η ενδοκιστική ένεση αλλαντικής τοξίνης μπορεί να της το προσφέρει, γιατί θα την απαλλάξει από την περόσαγωγή, η οποία αποδεικνύεται ότι με αλλαγή τόσων σκευασμάτων δεν της έχει προσφέρει ένα υψηλό ποσοστό
ικανοποιητικής απαλλαγής από τα ερεθιστικά συμπτώματα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Να πούμε όμως ότι δεν έχει, θεωρείτε ότι έχετε εξαντλήσει όλες τις άλλες θεραπείες που προχωρήσετε στην αλλαντική τοξίνη. Και να σημειώσουμε ότι η αλλαντική τοξίνη ακόμα είναι off-label χρήση της για το ουροπητικό, ενώ όπως είπαμε προηγουμένως, η νευροδιέγερση είναι εγκεκριμένη θεραπεία. Απλό. Αυτό είναι συζήτηση, δεν ξέρω, είναι και εδώ και ο κύριος Μητρόπουλος, τι λένε τα guidelines ή όχι. Μπορώ. Βεβαίως, ναι. Τα δύο σκευέλματα που χορηγήσαμε επιδέχονται αύξηση στη δόση. Το ένα από 5 να γίνει 10 μιλιγκράμμ. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι και έγινε. Λοιπόν, επειδή αγαπάμε τη βήμα προς βήμα, λοιπόν, προσέγγιση, ανεβάσαμε τη δόση ελιφεναγίνης σε 10 μιλιγκράμμ για ένα μήνα, ανεπιτυχής λόγω ανεπιθύμητων ανεργιών. Έντονη ξηροστομία, λέει, και θάμβος οράσεως. Δοκιμάσαμε και το μοναδικό το οποίο είχαμε αφήσει, τον Τεροδίνη SR για 2 μήνες. Βελτίωση των συμπτωμάτων κατά 50% και μέτριες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η ασθενής μας πλέον είναι ενοχλημένη. Έχει δοκιμάσει τα πάντα. Θεωρεί ότι η φαρμακοθεραπεία δεν είναι αρκετά αποτελεσματική. Συνεχίζεται η κοινωνική περιθωριοποίησή της. Και εκτός των άλλων, χάνει και ούρα και στη διάρκεια σεξουαλικής επαφής έχει και ένα άντρα το οποίο πρέπει να το κρατήσει. Τι κάνουμε? Θα προχωρήσετε σε ένα περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο σε αυτή την περίπτωση, μυκιστεοσκόπηση ή και πλήρη ουροδυναμικό? Θα προχωρούσετε κατευθείαν σε μια χειρουργική αντιμετώπιση για να την απαλλάξετε από τα προβλήματά της με διόρθωση κυστεοκύλησης και ταινία ελεύθερης τάσης? Ή θα προχωρούσετε και θα σας προτείνατε μια από τις αναλλακτικές θεραπείες β' γραμμής? Ή και μήπως ακόμα θα αρχίσετε να σκέφτεστε και τις τρίτης γραμμής θεραπείας όπως μεγεθυντική κυστεοπλαστική? Απόστολε, να συμπληρώσω κάτι. Νομίζω δεν διπλασιάσαμε ακόμη το MCLX. Ούτε το MCLX. Και το MCLX έκανε ένα σωρό ανεπιθύμητες ενέργειες. Δεν αντέχει τις ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρία. Να γυρίσω λίγο πίσω. Στην αρχή είπατε ότι έκανε μια ροομέτρηση η γυναίκα, η οποία ήταν 15 ml. Αυτό θεωρείται αποδεκτό, ελεύθερη ούρηση, μία που θα κρυκνούν? Λέω ότι στην αρχή παρουσιάστηκε ένα αποτέλεσμα μιας ροομέτρησης όπου έδειχνε ένα Q-max 15 ml. Για μία γυναίκα, αυτό θεωρείται καλή ούρηση, μία αποφρακτική ούρηση? Ανάλογα με την καμπύλη της ούρησης. Αν η καμπύλη της ούρησης ήταν καλή και με έναν όγκο 180 ml, νομίζω ότι δεν είναι τόσο άσχημη. Εντάξει, είναι σχετικά οριακή, θα έλεγα. Γι' αυτό και είπα ότι είναι μια ok ουρομετρία. Ας πούμε, έγινε και κάτω από την πίεση των εξωτερικών ιατρίων κτλ. Δεν είχαμε όμως υπολοιπόμενο, είχαμε έναν όγκο ούρων 180 ml. Μας είπε ότι είναι αντιπροσωπευτική αυτή η ούρησή της. Αυτή την ποσότητα ούρων βγάζει. Με καλή καμπύλη. Και με καλή καμπύλη. Οπότε γι' αυτό δεν τότε δεν το δώσαμε και παραπάνω σημασία. Ο κύριος Ζαχαρής. Εγώ θα ζητούσα ένα πλήρω δυναμικό έλεγχο εν όψη αποφάσεων. Κάτι θα πρέπει να τεκμηριώσουμε τι γίνεται με την κύστη και με την ουρήθρα. Και μετά θα πρότεινε τις εναλλακτικές θεραπείες. Μάλιστα. Άλλη άποψη? Δεν υπάρχει, απαντήστε, κύριε. Λοιπόν, επειδή ο πλήρως ουροδυναμικός δεν είναι παντού διαθέσιμος και προσβάσιμος, η κυρία υποβλήθηκε σε κυστεοσκόπηση. Λοιπόν, με ευκαιρή είσοδο του κυστεοσκοπίου, με μια πλήρωση της κύστης μέχρι τα 300 ml, διακοπή λόγω έντονης έπηξης τότε, με φυσιολογικό αυχένα, με φυσιολογικά στόμα, φυσιολογικό βλενογόνο. Η δέουρηση μετά την κυστεοσκόπηση δεν άλλαξε, παρέμεινε σε αυτά με ένα ελάχιστο υπολοιπόμενο των 20 ml. Και επειδή υπήρχε και δυνατότητα μετά για πλήρη ουροδυναμικό έλεγχο, έγινε και ο πλήρης ουροδυναμικός. Λέγε Άρτης, με διακοπή του αντιχολεργικού για 10 ημέρες και στο μονομετρία πλήρωσης έδειξε μια χωρητικότητα 250 ml. Πρώτη επιθυμία για ούρηση στα 80 ml. Κλασική εικόνα υπερλειτουργίας του εξωστήρα τόσο φασικού όσο και εσωτελικού τύπου με απώλεια ούρων στην τελική συστολή του εξωστήρα. Η δε μελέτη πίεσης ροής έδειξε φυσιολογικές πιέσεις του εξωστήρα. Το Q-max λίγο χαμηλότερο επειδή την εμπόδιζε και ο καθετήρας της ουροδυναμικής. Χωρίς όμως ενδείξεις απόφραξης, χωρίς αύξηση της ηλεκτρομοιογραφικής καταγραφής κατά την ούρηση και πλήρη κένωση της ουροδόχου κύστης. Τι θα κάνετε για περαιτέρω αντιμετώπιση? Θα προχωρούσατε τώρα σε χειρουργείο ή θα προχωρούσατε σε κάποια από τις εναλλακτικές θεραπείες αυτές?
ακούγονται φωνές για νευροδιέγερση. Και όντως, της μιλήσαμε για νευροδιέγερση, της είπαμε για την ηλεκτροερυθμό των ιερών ριζών με εμφύτευση ηλεκτροδίου και με ένα διεγέρτη, ο οποίος θα πρέπει σε δεύτερη φάση να εμφυτευτεί, εφόσον η πρώτη φάση των 14 ημερών δείξει βελτίωση στα συμπτώματά της και ο οποίος νευροδιεγέρτης θα πρέπει να εγκριθεί από το ταμείο της και όλα αυτά. Και αφού αρκούντος τρόμαξε, αποφάσισε να διαλέξει τον εξωτερικό νευροερυθισμό με διακολπικό ηλεκτροδιεγέρτη, με συνεδρίες 20 λεπτές μέρα παραμέρα για 3 μήνες. Είναι αποφασισμένη η κυρία. Έρχεται λοιπόν 5 μήνες αργότερα και μας λέει ότι και πάλι δεν είχε ικανοποιητική βελτίωση, είχε βελτίωση της τάξης 30 με 40%. Και μετά τους 3 μήνες που σταμάτησε την ηλεκτροδιέγερση, μέσα σε ένα μήνα και κάτι, το αποτέλεσμα εξαφανίστηκε. Εδώ, είναι, κύριε Αποστολίδη, προκύπτει ένα ερώτημα, βλέπω από το ακροατήριο που διστάζει να σου το πει. Από το ακροατήριο προκύπτει ένα ερώτημα, το βλέπω από πολλούς που δεν διστάζουν. Δεν σας βαρέθηκε ακόμη η άρρωστη να πάει αλλού? Η άρρωστη δεν μας βαρέθηκε, γιατί τις μιλάμε συνέχεια, τις εξηγούμε, την κρατάμε πολλή ώρα μέσα στο ιατρείο, τις εξηγούμε όλα τις πιθανές λύσεις και παρενέργειες που μπορεί να έχει κάθε λύση κτλ. Και μας πιστεύετε απόλυτα, γιατί έχει χρόνο στη διάθεσή της να μιλήσει μαζί μας. Ας με συγχωρεθεί, η ερώτηση ήταν λίγο ψηλοστημένη και η σημασία είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Αποστολίδης, δηλαδή ότι τέτοια περιστατικά περνούν από κάθε γιατρό. Όταν υπάρχει ένα κέντρο πρέπει να είναι υπομονητικό, να επιμένει και να υπάρχει μια συντροφικότητα από τους συναδέλφους. Και ο κύριος Αποστολίδης είναι τόσο επίμονος, με έχει αγανακτήσει πολλές φορές. Και όλους. Λοιπόν, τι θα κάνατε λοιπόν? Μπότοξ φωνάζει κάποιος εδώ κάτω. Κάποιος άλλος? Με συγχωρείτε, είπατε ότι δεν συζητάμε τη λύση διότι είναι ακριβή και δεν πληρώνεται από τα ταμεία. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι ναι, όντως είναι ακριβή και θα πρέπει να πάρει έγκριση από το ταμείο. Συγγνώμη. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον επειδή έχει προοδευτική απώλεια, σημαίνει ότι δουλεύει η ηλεκτροδιέγερση. Άρα ενδεχομένως ότι με μια βελτίωση 30 με 40%. Αυτή συνεχίζει και τη φυσικοθεραπεία η κυρία. Θα μπορούσε να είναι από τη φυσικοθεραπεία. Και επειδή είναι μοντέρνα η κυρία, της προτείναμε και εμείς, μιλήσαμε για κάτι μοντέρνο λοιπόν, που λέγεται Botox. Μας είπε, γιατρέ, ό,τι περισσέψει, μήπως μπορούμε να το βάλουμε και συναφή μου και ρητίδες για να με αγαπάει πιο πολύ ο καινούριος μου σύζυγος. Της είπαμε, όχι, μην τολμήσεις, έχει προτεραιότητα η κυρία Πιπιλάκη. Λοιπόν, και προχωράμε στην αντιμετώπιση 6, την οποία την καλύψαμε. Λοιπόν, ένα μήνα αργότερα, λοιπόν, η κυρία αποφάσισε να υποβληθεί σε ενδεξωστήρια ένεση ελαντικής τοξίνης, η οποία έγινε με τοπική αναισθησία στα εξωτερικά ιατρία, με τη χρήση εύκαμπ του κυστεροσκοπίου για να είναι όσο το δυνατόν ελάχιστα επεμβατική, με ελάχιστη δυσφορία από την πλευρά της. Συζητήσαμε από πριν τις δόσεις και τις πιθανές παρενέργειές της. Είπαμε ότι η εμπειρία που έχουμε είναι με το συγκεκριμένο φάρμακο και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από 100-300 μονάδες. Είπαμε ότι αν χρησιμοποιήσεις 300 μονάδες θα πρέπει να πιθανώς να κάνεις καθετηριασμούς. Αν χρησιμοποιήσεις 100 μονάδες θα έχεις πολύ μικρότερες πιθανότητες, αλλά όμως δεν ξέρουμε για πόσο θα δουλέψει κτλ. Και η κυρία θεώρησε ότι θα ήταν ευχαριστημένη να δοκιμάσουμε με τη μεσαία δόση των 200 μονάδων. Και όπως και έγινε, και μέσα στην πρώτη εβδομάδα, σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων με πλήρη ίαση της ακράτειας και της επιτακτικότητας της ούρησής της, με αποκατάσταση φυσιολογικής συχνότητας ουρήσεων και νυκτουρία μόνο μία φορά πλέον. Τι γίνεται όμως? Η κυρία έρχεται λοιπόν και μας λέει ότι δυσκολεύεται στην ούρηση. Για να ολοκληρώσει πρέπει να βάλει πίεση στην κοιλιά. Την κάνουμε ένα υπόλοιπο και βλέπουμε ότι έχει υπόλοιπο 200 ml. Την κάνουμε ξανά ένα επαναληπτικό ροδυναμικό έλεγχο και βλέπουμε ότι η χωρητικότητα της κύσης έφτασε στα φυσιολογικά πλέον 550 ml. Δεν υπάρχει υπερδραστηριότητα του εξωστήρα. Η πρώτη επιθυμία για ούρηση πλέον από τα 80 πήγε στα 280. Λοιπόν, και βλέπουμε μια σχετική υποσυστολία του εξωστήρα και φυσικά οι ασθενείς συμβουλεύεται να μπει σε πρόγραμμα διαλυπών των καθετηριασμών λόγω του υπόλοιπου αυτού για να μην χάσει
και το καλό της αποτέλεσμα και κάνει 3 διαλείποντες την ημέρα. Και επειδή θέλουμε να δούμε και πόσο ικανοποιημένοι είναι, της δίνουμε και το quality of life, την ερώτηση από το IPSS και μας βάζει ένα σκορ 3, το οποίο λέει ούτε ικανοποιημένη ούτε δυσαρεστημένη. Τη ρωτάμε, ξέρεις τι επιτέλους θέλεις από τη ζωή σου? Λοιπόν, είναι δυσαρεστημένη από το αποτέλεσμα της χερούς ούρησης και της χρήσης των διελειπώντων. Και το ερώτημα είναι τι θα... Εντάξει, ένα θεωρητικό ερώτημα θα είναι ένας επαναπροσδιορισμός λοιπόν των θεραπευτικών επιλογών και της ωφελημότητας μετά την αναστροφή του αποτελέσματος του Botox. Ξέρετε περίπου πότε αναστρέφεται το αποτέλεσμα του Botox? 6 μήνες. 4 με 6. Είναι ανάλογα με τη δόση που θα κάνετε. Αλλά ναι, το 6 μήνες θεωρείται το στάνταρ για την ιδιοπαθή υπερλειτουργία του εξωστήρα. Και ανάλογα με τις δόσεις βέβαια. Στις 200 μονάδες θα περιμέναμε και λίγο παραπάνω, μπορεί να φτάσει και τους 9 μήνες. 8 μήνες στις 200 μονάδες. 8 μήνες. 200 μονάδες. Ναι, από πού το ξέρετε αυτό? Από αυτά που διαβάζουμε. Α, μάλιστα. Το 8 μήνες, εγώ να πω ας πούμε ότι οι περισσότερες μελέτες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να ελέγχουν μέχρι τους 6 μήνες οι περισσότερες. Οπότε το λέμε τουλάχιστον ότι με σιγουριά ότι μπορεί να κρατήσει για 6 μήνες και από εκεί και πέρα βλέπουμε ανάλογα με τη δόση. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, μια ερώτηση. Εάν είχαν θέση εδώ οι αλφα blockers σε αυτή την κατάσταση για να βελτιώσουμε την ούρηση. Για να βελτιώσουμε την ούρηση πότε, μετά τον Botox? Μετά τον Botox. Μετά τον Botox. Κύριε Αποστολίδη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να βελτιώσετε την ούρση. Δηλαδή δεν είχε πρόβλημα η κυρία ούτε από τον Αφιένα ούτε στην. Το πρόβλημά της είναι στον εξωστήρα καθαρά. Με το φάρμακο ουσιαστικά εκείνο που γίνεται είναι ότι εν μέρη καταργείται η αισθητικότητα της κύστης, εν μέρη δρά στον ίδιο τον εξωστήρα, στο κινητικό μέρος του εξωστήρα, οπότε κάνει υποσυστολία. Άρα τώρα. Ναι, μπορεί να μην είχε πρόβλημα, αλλά δεν ξέρω. Λέει ο κύριος Ζαχαρίας, δηλαδή δράει στον αλφα blocker με την έννοια μείωση περιφερικών αντιστάσεων, μειώσει εν μη τι άλλο τον αριθμό των διαλειπώντων, ναι, έτσι. Ναι, δεν ξέρω αν έχει, δεν έχει δοκιμαστεί τουλάχιστον συνδυασμός αλφα blocker με αλλαντική τοξίνη για να δούνε αν θα μπορεί να. Όχι, σε επιπλοκή αλλαντικής τοξίνης, αυτό λέει. Επιπλοκή, τι μιλάμε, για τους διαλείπους κατητηριασμούς. Ναι. Ναι, με την ευρεία έννοια της επιπλοκής, ναι. Με τον οποίο δράει το φάρμακο και είναι αυτό το οποίο λέμε από την αρχή στους ασθενείς ότι πρέπει να το περιμένουν σε κάποιο ποσοστό. Τώρα κοίτα κάτι, οι Απόστολοι με όλο το θάρρος και στη φιλία που έχουμε τόσα χρόνια μπορούν να μπουν 100 ερωτήματα. Γιατί δεν ξεκινούσες με 100 στάρι Botox και πήγες στο 200 πώς θα πω. Δηλαδή μπορούμε να δημιουργήσουμε μία σειρά από συναφή ερωτήσεις. Το θέμα είναι ας το αφήσουμε εδώ το περιστατικό. Πρέπει να συζητάμε με την ασθενή. Ας το αφήσουμε εδώ και. Όπως κάναμε και συζητήσαμε και διάλεξε αυτή τις 200 μονάδες. Παρακαλώ. Βλέπετε. Κύριε Αποστολίδη, μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Σε περίπτωση που η ασθενής είχε δηλώσει με αυτή την κατάσταση μάλλον ικανοποιημένη, που αυτό θα οδηγούσε σε επανέγχυση, θα πηγαίνατε πάλι με 200 ή με 100? Με 100. Θα μας γινόταν μάθημα και δεν θα το κάναμε το λάθος.